κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να δούμε γιατί συνελήφθη μια η Σλοβάκια Καλονή που είχαμε ξανααναφερθεί. Με το σκυλάκι. Η οποία έκανε απάτες και ξαπατούσε ξενοδοχεία, μίνι μάρκετ. Την επιχειρήσεις διάφορες. Την πιάσανε, ναι. Την τσακώσανε. Ναι, ναι, βέβαια την πιάσανε προχθές. Τώρα έχει ανοίξει ένας τεράστιος κύκλος δικαστικών περιπετειών με πρωταγωνίστρια αυτή τη Σλοβάκα Καλονή, η οποία συστηνόταν, Φίλιππε, ως Βρετανίδα σύζυγος υψηλόβαθμου στελέχους μεγάλου οργανισμού και έκανε Deutsche Vita, φεσώνοντας ξενοδοχεία και διάφορες επιχειρήσεις. Δεν ήταν όμως πρώτη φορά που το έκανε αυτό, έτσι. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές και ήταν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και μάλιστα δεν αποκλείται οι δικαστικές αρχές να δώσουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες της για να την αναγνωρίσουν ενδεχομένως και άλλα θύματά της. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, γεννημένη στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, είχε συλληφθεί για διάπραξη απατών κατ' επανάληψη, αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερη με εγγύηση 10.000 ευρώ, της είχαν επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της, όπου βέβαια δεν εμφανίστηκε ποτέ αφού άλλαζε συνεχώς πόλεις, ξενοδοχεία και ονόματα. Οδηγήθηκε τελικά στον εισαγγελέα πρωτοδικών μεσολογγείου που της άσκησε τη δίωξη για τις απάτες, αλλά επιβεβαιώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αρχές της χώρας της για παρόμοιες υποθέσεις απάτης. Και μάλιστα βρίσκεται στις λίστες των αναζητημένων από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Μάλιστα. Οπότε τώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για να κινήσει τη διαδικασία έκδοσής της, η οποία όμως θα γίνει αποδικαστή για όσα έχει κάνει στη χώρα μας και εκτίσει και τις ποινές που θα επιβληθούν. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθούμε. Και μένουμε εδώ πέρα τώρα, δεν μπορεί τώρα. Γαραλεμονέι μου, μισή ώρα θα μου λες και τα πατεώνισα. Θες 10 εκπομπές να μου πει και τα πατεώνισα. Γλώσσα μέσα σου δεν έβαλες, χαρή μου. Μία ώρα για αυτό το θέμα. Τάπες, φτάνει. Γλωσσού μας βγήκε σε αυτό το θέμα. Ναι, είναι... μα έκανε πολλά, δηλαδή εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και μπουρρου. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Πάμε παρακάτω, με χαρά μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έρχεται ο Μπιμπίλας και λέγεται ο Γιώργο Κιμούλη για το γεμάτο θέατρο, γιατί πήγε, έκανε πρεμιέρα το θέατρο. Ναι, ναι, ήταν γεμάτο στη Θεσσαλονίκη, δεν κάνω λάθος. Ναι, ήτανε. Και απ' έξω είχαν και διαμαρτυρίες. Βέβαια είχαν πάει πολύ και διαμαρτύρο. Όταν πάω στο θέατρο ήταν γεμάτο. Το θέμα, λέει ο Μπιμπίλας, ήταν γεμάτο. Από εισιτήρια που πλήρωσε ο κόσμος ή από τσάμπα προσκλήσεις. Που τους έστειλε ο Κιμούλης. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να δούμε τι λέει. Δικαίωμα είναι του Γιώργου, που είναι συνάδελφός μας, να κάνει παραστάσεις. Τώρα το αν το θέατρο είναι γεμάτο με εισιτήρια ή προσκλήσεις, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επίσης, δικαίωμα του καθενός είναι στη δημοκρατία να διαμαρτύρεται χωρίς προφυλακισμούς, χωρίς να σταματάει το θεατή να μπει μέσα. Σωστά. Γιατί με τέτοια γράφη έχουμε παρακολουθήσει κάτι, οι χριστιανούς που απαγόρευαν στον κόσμο να μπει μέσα. Σωστά. Δεν υπάρχει τέτοιο αυτή τη στιγμή. Απλά υπάρχει μια μεμονωμένη διαμαρτυρία λίγων ανθρώπων. Μην το κάνουμε τεράστιο θέμα. Άφησες όμως κάτι έτσι πολύ, με πολύ τέχνη να εωρείται, ότι αν ήταν γεμάτο με εισιτήρια ή με προσκλήσεις. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, την πρεμιέρα. Συνήθως οι πρεμιέρες είναι με προσκλήσεις. Δεν είναι με εισιτήρια. Το ξέρετε καλά γιατί παρακολουθείτε πρεμιέρα. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι υπήρχαν άνθρωποι που θέλανε έστω και με προσκλήσεις να βρεθούν εκεί. Μα καλά κάνουν. Θέατρο πάνε να δουν και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν λίγα θέατρα, το κρατικό και λίγα θέατρα. Ο κόσμος βεβαίως και διψάει να δει θέατρο. Και διψάει να δει έναν καλό ηθοποιό. Άσχετα αν ο ηθοποιός αυτός έχει στραφεί εναντίον του σωματείου του, ζητώντας πάρα πολλά χρήματα και μας έχει βάλει σε μια δικαστική διαμάχη τεράστια. Με αποτέλεσμα να βγαίνουμε τώρα και να ζητάμε να δώσουν όλοι οι ηθοποιοί των οβολών τους για να μπορέσουμε να τα πετάξουμε στις δίκες. Όχι στον οβολό βοήθεια, στη συνδρομή, των 35 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει και ο Στίβ Μιλάτος, ο οποίος τον έχει καταγγείλει για βίασμο. Αναφερόμαστε στον πρώην παίκτη του Big Brother. Του Big Brother.
Και μοντέλο. Έχουμε αλλάξει θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο κοντρόλ. Έχουμε πάει αλλού. Πάμε λοιπόν. Ο οποίος βγήκε και μίλησε επιτέλους, χαρά λεμονή. Ναι, βγήκε και μίλησε για την, για την κατηγορία του για απόπειρα βιασμού. Το περασμένο αφορά την υπόθεση μιας γυναίκας από την Αγγλία το περασμένο καλοκαίρι, την οποία γνώριζε ενώ εργαζόταν στην υποδοχή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λίνδο, και η γυναίκα αυτή λοιπόν τον κατήγγειλε για βιασμό. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος συνεχίζει και τις εξόδους του και στα event πηγαίνει καλεσμένος. Ναι. Μια χαρά. Ναι, και λέει ότι η αδικία που αισθάνεται δεν μπορεί ακόμα να αποκατασταθεί. Θεωρεί δεν ότι λέει ότι δεν τη βίασε ο ίδιος. Λέει ότι δεν τη βίασε. Λέει ότι ακόμα βέβαια δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένει να οριστεί δικάσιμος. Εννοείται ότι θα δικαιωθεί. Πιστεύει ότι θα δικαιωθεί. Και μάλιστα είπε ότι... Άμα δεν τη βίασε, θα δικαιωθεί. Ναι. Δεν υπάρχει, πιστεύω. Ωστόσο είμαι αφός, δεν δικάζομαι. Ωστόσο λέει ότι η αδικία που αισθάνεται δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Για να τα ακούσουμε. Κάποια εξέλιξη με τα δημοσιεύματα που σε αφορούν? Με τα δικαστήρια. Ναι. Όχι παιδιά, ακόμα περιμένω να οριστεί δικάσιμος και αναμονή. Πιστεύεις ότι θα δικαιωθείς? Εννοείται. Εφόσον καταρχάς η εισαγγελέα από μόνη της είπε ότι αθώνουμε ουσιαστικά γιατί γίνεται δίκη, με αφήσανε έξω και υπήρχαν τα πράγματα, οπότε ναι. Όλοι όμως αυτή η αδικία που εσύ αισθάνεσαι, πώς μπορεί να αποκατασταθεί? Δεν μπορεί. Και μόλις τελειώσει όλο αυτό, θα ξεκινήσω κάτι δικό μου που θέλω να πω και θα πω να μιλήσω, γιατί καταλαβαίνετε από νομικής φύσης δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με το που τελειώσει όλο αυτό, θέλω να πω και να μιλήσω για αρκετά πράγματα. Απλά θέλω να τελειώσει όλο αυτό το μαρτύριο και να είναι ένας κακός χρόνος, ας πούμε. Πριν την καταγγελία, σε είχαν ενημερώσει από την πλευρά της κοπέλας, είχες ακούσει απλά κάτι? Απλά με πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία και μου είπαν σας παρακαλώ, έρχεται στο αστυνομικό τμήμα, είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό. Κάποια έξι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει για τις καταγγελίες για τον βιασμό. Πάμε γρήγορα να δούμε Golden Reaction Collagen. Πάμε να δούμε το αγαπημένο κολαγόνο όλων, γιατί είναι εδώ. Σούπερ προσφορά 2 Golden Reaction Collagen. Το νούμερο κολαγόνο. Με δώρα υγείας. Διαλέξτε ποιο δώρο θέλετε. Ή 100 σπιρουλίδες με χλωρέλα για να κάνετε γρήγορη αποτοξίνωση στον οργανισμό σας. Ή διαλέξτε το Felicity, το οποίο είναι το νούμερο προϊόν, το οποίο μας βοηθάει να έχουμε σταθερά αυξημένη, όμορφα και καλή την ψυχική μας διάθεση. 2-11-1600. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Το ιδανικό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, το Golden Reaction Collagen, με βάση 4 δυνατά συστατικά, κολαγόνο, υαλουρονικό, κουρκουμίνι, μαγνήσιο και την ενισχυμένη βιταμίνη C και πολλών βιταμινών της σειράς B, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό ενίσχυσης του οργανισμού. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Το κολαγόνο βοηθάει στην αντιγύρανση και την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού. Βοηθάει τα οστά και τις αρθρώσεις. Βοηθάει στην υγεία των μαλλιών και νυχιών. Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε στις φίλες τηλεθεάτριες που επιθυμούν να έχουν μακριά και υγιή μαλλιά. Μακραίνουν γρήγορα δηλαδή τα μαλλιά, αλλά και τα νύχια μας. Μην ξεχνάμε όμως και την ενέργεια που προσφέρει το Golden Reaction σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω. Συμβάλλει στην αύξηση της εγρήγορσης και παραγωγής ενέργειας. Ο οργανισμός μας αποκτά αποθέματα ενέργειας και μπορεί να ανταπεξέλθει και με το παραπάνω στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Πάμε τώρα να αναφερθούμε στην κουρκουμίνη που περιέχει το Golden Reaction Collagen, αυτή τη χρυσή ουσία με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αλλά και τη συμβολή της στη μείωση του σωματικού λίπους, η οποία έρχεται να ενισχύσει όλη τη φόρμουλα του κολαγόνου, απελευθερώνοντας το λίπος από τα λιποκύτταρα. Να δούμε αναλυτικά τις θαυματουργές ιδιότητες της κουρκουμίνης. Η κουρκουμίνη λοιπόν έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση,
αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF, η οποία βοηθά στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Golden Reaction Collagen, λοιπόν, για πολλούς και σημαντικούς λόγους. Λαμπερό δέρμα. Υγιή μαλλιά και νύχια. Ενυδάτωση του δέρματος. Υγιείς αρθρώσεις. Μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Βιταμίνες C, B1, B2, B5, B6. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας, κολαγόνου και αλουρονικού οξέως που μπορεί να δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό μας. Το Champions έχει την ιδιαιτερότητα να έχει σπιρουλίνα, χλωρέλα και συνένζυμο Q10. Έχει δηλαδή τρεις υπερτροφές μαζί, οι οποίες δίνουν στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζονται καθημερινά. Δίνουν τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχει περισσότερο οξυγόνο, περισσότερο ασβέστιο, περισσότερο σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, πυρίτιο, με αποτέλεσμα ο οργανισμός κάθε μέρα να ενισχύει το νοσοκριτικό του, να ενισχύει την ιδιότητά του κόντρα σε κάθε δύσκολη συνθήκη ασθένειας, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα να είναι πάντα υγιής. Η σπιρουλίνα με χλωρέλα και με συνένζυμο Q10 που έχει το Champions έχει μια μοναδική ιδιότητα. Έχει τη δυνατότητα με μία ταμπλέτα, παίρνοντάς την στη διάρκεια της ημέρας, να αντικαταστήσεις πολλά από τα βλαβερά θρεπτικά συστατικά τα οποία τρώμε. Έτσι λοιπόν ένας οργανισμός είναι απαραίτητο, θα έλεγα, ότι πρέπει να ενισχύει τον οργανισμό του παίρνοντας μία, δύο ή και τρεις ταμπλέτες σπιρουλίνα καθημερινά μέσα από το Champions και μέσα από τα θρεπτικά συστατικά τα οποία περιέχει και η χλωρέλα. Η σπιρουλίνα λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο μυοσκελετικό και σε πολλές άλλες ακόμα λειτουργίες στο νοσοποιητικό μας και στον οργανισμό μας. Η δε χλωρέλα βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του pH του αίματος. Το συνένζυμο Q10 το οποίο περιέχει αυτή η μικρή ταμπλέτα την οποία βλέπετε δίνει τη δυνατότητα στο μυοσκελετικό μας να αποδέχεται κάθε βαριά εργασία την οποία κάνουμε, κάθε στρες στο οποίο είμαστε. Και έτσι κάθε μέρα είναι δεδομένο ότι τα συστατικά τα οποία παίρνουμε από το Champions μας είναι τόσο απαραίτητα που αυτομάτως πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει λοιπόν κάθε μέρα 3 με 4 ταμπλέτες πυρουλίνας να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ δυνατό ανοσοποιητικό και ένα πολύ ισχυρό μυοσκελετικό και πάντα να έχουμε την υγεία μας. Όπως προσέχουμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας. Felicity, το απόλυτο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Συμπλήρωμα διατροφής κατευθείαν από τη φύση. Ελέγχει τις μεταπτώσεις της διάθεσης. Felicity, αντιδράστε στην καταπίεση. Δώστε ζωή στη ζωή σας. Διώξτε το σκοτάδι, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας. Felicity, ψυχική ισορροπία χωρίς καμπανεβάσματα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Η φύση δίνει τη λύση. Με βάση τη ροδιόλα περιέχει ασβαγκάντα, σισάντρα, θεανίνη, μελισσόχορτο, μαγνήσιο, βιταμίνη B6, ψευδάργυρο και βαλσαμόχορτο. Μη φοβάστε το άγχος και την ψυχική καταπίεση. Διώξτε το σκοτάδι από τη ζωή σας, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την συγκλονιστική εξομολόγηση της Ρούλας Κορομιλά, η οποία μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε. Και μιλάμε για ένα αυτοάνοσο. Ναι, ναι. Ένα αυτοάνοσο και μάλιστα επιθετικό όταν το αντιμετώπισε για πρώτη φορά και πολύ σοβαρό. Είπε λοιπόν ότι όταν έχεις φτάσει να παλεύεις για τη ζωή σου, όλα τα υπόλοιπα σου φαίνονται εντελώς ασήμαντα. Για πες μας λίγο, Χαραλεμόνη, τι είναι αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Το αυτοάνοσο της. Αυτό το αυτοάνοσο. Λοιπόν,
Αυτό το παρουσίασε το 2007, ναι. Ονομάζεται ιδιοπαθής πρωτοπαθής πολυμειοσίτιδα. Ναι. Όταν λοιπόν είχε ξεκινήσει τη συνεργασία της με τον Α, παρουσίασε λέει προβλήματα υγείας και άρχισε να αισθάνεται μυϊκή αδυναμία, αδικαιολόγητη κόπωση, απώλεια βάρους, πόνους στις αρθρώσεις, δυσκολία στην αναπνοή. Πάλι ακούσαμε. Για πες μας, συνέχισε. Μπήκε στο νοσοκομείο και παρέμεινε για 2 μήνες εκεί. Μέσα λοιπόν στο νοσοκομείο της χορηγήθηκαν ενδοφλέβειες ενέσεις, ψηλές δόσεις κορτιζόνης, ναι. Και μετά από μια δεδαλώδη διαδρομή με πολλές επώδυνες εξετάσεις της είπαν οι γιατροί ότι έχει τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μάλιστα. Και λέει τώρα, ας πούμε, ότι δίνει μάχη, είπε χαρακτηριστικά, δίνω μάχη με το θηρίο από το 2007. Ξεκίνησε άγριο επιθετικό και ναι. Πλέον το ελέγχω με διαρκή αγωγή που το κρατά σε ύφεση. Και προσεύχεται να μην ξαναυπάρξει έξαρση. Ξαναλέμε, είναι συγκλονιστικά τόσο λέγεται. Έχει περάσει μεγάλη ταλαιπωρία. Βέβαια. Μας λες το όνομά του ξανά, το αυτοάνωση. Ιδιοπαθής, πρωτοπαθής, πολυμειοσίτιδα. Πολυμειοσίτιδα. Μάλιστα. Προφανώς έχει σχέση με τους μυς του ανθρώπινου οργανισμού, διότι πέρα από την κόπωση, τους πόνους, τις αρθρώσεις κτλ, είχε και δυσκολίες στην αναπνοή. Και αυτό την έκανε να εισαχθεί στο... Μάλιστα. Και το νευρικό σύστημα, φυσικά. Πάμε τώρα να δούμε τον Περικλή Κονδυλάτο, ο οποίος φέρεται πλέον και εκείνος να είναι κατά του Μουτσινά. Mm-hmm. Τι είχε γίνει ένα κίνημα κατά του Νίκου Μουτσινά? Είχε πει κάποια άσχημα πράγματα για αυτόν τον Νίκο Μουτσινά. Τον είχε κρίνει σχεδιαστής μόδας, να πούμε, ο Περικλής Κονδυλάτο. Κοσμάτων σχεδιαστής, συγγνώμη. Ναι. Απλά έχει κάνει κάποιες συνεργασίες και με τον Βασίλη Ζούλια για κοσμήματα και κάποια αξεσουάρ. Και είχε λάβει μέρος και στο Survivor, όσοι το θυμούνται από τη συμμετοχή του εκεί. Ναι. Είχε βγει λοιπόν ο Νίκος Μουτσινάς, είχε πει κάποια άσχημα πράγματα για αυτόν, ότι ψευδίζει, ότι δεν του αρέσουν διάφορα πράγματα επάνω του. Και βγαίνει λοιπόν ο Περικλής Κονδυλάτος και του απαντάει. Άγος. Τι έχει συμβεί τελικά μεταξύ εσού και του Νίκου Μουτσινά? Με ρωτήσανε για το τριαντάφυλλο και το Μουτσινά και είπα τη δική μου εμπειρία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο. Γιατί είχες αφήσει εχμές στις δηλώσεις σου για bullying? Είχα πει ότι όταν βγαίνεις και κοροϊδεύεις ένα πρόβλημα που έχει ο άλλος, στην περίπτωση που ψευδίζω ελαφρώς, μου φάνηκε ότι δεν ήταν ωραίο. Μετά με σατήριζε, είχε βάλει ένα σκουλαρίκι και έκανε εμένα. Θα του άρεσε να τον παριστάνουν αυτόν με κάποια πράγματα που ίσως κάποιοι να τα θεωρούν για αυτόν ότι είναι μειονεκτικά? Θα του άρεσε? Όχι, δεν θα του άρεσε. Θεωρώ ότι προσπαθεί και αυτός μέσω από μια σάτυρα που κάνει, που αυτό δεν είναι σάτυρα. Και μάλλον, ξέρεις, μπορεί να είναι λίγο απελπισμένος. Εμένα με βρίζει καθ' όλη τη διάρκεια του Survivor. Και είπε πολύ άσχημα πράγματα, μας κοροϊδεύει και αυτά. Και μετά λέει, καλά, λέει, δεν θα έρθει στην εκπομπή με όλα αυτά που έχω πει. Μου λέει, το Sky πρέπει να πας. Πάω. Μιλάμε πάρα πολύ ωραία. Μου λέει, στο διάλειμμα, ξέρεις, εγώ, μου λέει, δεν σε ξέρω σαν άνθρωπο και μου φαίνεσαι μια χαρά και αυτά. Τα συζητάμε ωραία, ωραία και καλά και είναι συγκαταβατικός και ευγενικός. Και φεύγω και το συνεχίζεις αυτό. Τι να πω τώρα, ότι είναι αντρίκια συμπεριφορά? Καταρχήν βγήκε και είπε ότι εγώ, λέει, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο, λέει, πήγε στο Survivor και για ποιο λόγο πήγε οπουδήποτε. Δηλαδή θα κρίνει ο Νίκος Μουτσινάς εμένα. Δεν αξίζω να έχω ζωή, να κάνω κινήσεις? Πρέπει να ρωτήσω τον Νίκο Μουτσινά? Γιατί αυτός τι έχει κάνει, τον Άμλετ έχει παίξει? Μια εκπομπή κάνει, ο άνθρωπος σατυρική, μπράβο του, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Ας πούμε, εμένα για παράδειγμα δεν μ' αρέσει. Ούτε μ' αρέσει να βλέπω αυτή τη γυναίκα που την ξεφτιλίζει και την κάνει κλόου. Μάλιστα, αυτά λοιπόν γίνονται και πάλι με τον Μουτσινά. Όλοι εναντίον του Μουτσινά. Δηλαδή κάθε μέρα βγαίνει και ένας και κατηγορεί τον Μουτσινά. Συγγνώμη, πάντως ο άνθρωπος αυτά που είπε, αν έγιναν έτσι όπως είπε, είχε απόλυτο δίκιο. Ποιος είναι ο Μουτσινάς ή ο κάθε Μουτσινάς να κάνει τι τον επιστήμονα, τον γιατρό, και μάλιστα στην περίπτωση ενός άλλου ανθρώπου ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας? Καλά, τι σοβαρό πρόβλημα υγείας έχει? Έτσι το παρουσίασε ο ίδιος. Όχι, ο κύριος Κονδυλάτου. Ο κύριος Κονδυλάτου είπε, λέει, ότι καμιά ψευδίζω, λέει. Είναι πρόβλημα υγείας να ψευδίζεις? Είναι πρόβλημα υγείας αυτό.
Κύριε Τζίφα, είναι πρόβλημα υγεία το ψευδίζει. Ούτε καν φαίνεται, είπε ότι κάποιε φορέ. Είναι πρόβλημα υγεία. Όχι, πρόβλημα υγεία δεν είναι. Είναι πρόβλημα υγεία αυτό. Το να ψευδίζει. Τι παίρνει φάρμακα για να μην ψευδίζει. Επειδή δεν υπάρχουν φάρμακα σημαίνει ότι δεν. Τι λέτε ρε παιδιά. Είναι πρόβλημα υγεία να ψευδίζει. Ποια είναι η διάγνωση του προβλήματος. Το να κερδίζει είναι πρόβλημα υγεία ή δεν είναι πρόβλημα υγεία. Σα ρωτάω. Ψευδίζει, άλλο ψευδίζει. Άλλο και κέσαι. Κάποιε φορέ είπε ότι ψιλοψευδίζει κιόλα. Όχι ότι ψευδίζει. Παιδιά από αρχαιωτά των χρόνων εδώ έχουμε παράδειγμα από τον μεγάλο. Γκουγκλάρτερ μήτω αυτό. Όχι, πάνω δεν είναι. Τι πέτρε στο στόμα του προκειμένου να σου. Μα αυτό δεν ήταν πρόβλημα υγεία. Αυτό το έκανε για να φτιάξει την άρθρωσή του. Που έβαζε τις πέτρες. Δεν είχε πρόβλημα υγείας. Ελέγξτε το ιατρικά. Είσαι κολλητός του κύριου Κονδυλάτου, μήπως κύριε Τζίφα. Όχι, ούτε καμία σχέση, αλλά δεν μ' αρέσει να πω. Φτιάχνει κοσμήματα. Εμένα μου αρέσει να πω. Αρέσει το κόσμο του κύριου Κονδυλάτου, οπότε εγώ θα έπρεπε να το πρώτο να τον υποστηρίξω. Δεν μ' αρέσει να πω για ιατρικά θέματα κανέναν να το κρίνει και να το παίζει ειδικό. Άκου να δεις, το bullying, συμφωνούμε στο bullying. Είμαστε εναντίον του bullying και της κοροϊδίας. Πάλι κοροϊδεύεις κάποιον. Αυτό είναι διαφορετικό. Δεν είναι πρόβλημα υγείας όμως το να ψευδίζεις. Δεν είναι. Δεν είναι, τι είναι. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχεις να ψευδίζεις. Η Μπέση Αργυράκη, ας πούμε, ψευδίζει περισσότερο, αλλά είναι η Μπέση Αργυράκη. Τι καριέρα έχει. Μα δεν είναι. Η χαρά καταρχήν ο κ. Κονδυλάτου δεν ψευδίζει και το είπε κιόλας καμιά φορά μπορεί. Αυτό είναι διαταραχή ομιλίας, δεν είναι θέμα υγείας. Είναι διαταραχή με λογοθεραπεία και τα λοιπά που κάνουν, αλλά δεν είναι πρόβλημα υγείας. Λογοθεραπεία κάνει, άρα λοιπόν. Άρα είναι πρόβλημα υγείας, λέει κύριο Τζίφας. Το να κάνει άμα θες να κάνει έτσι. Γιατί κάποιο μπορεί να μην θέλει να κάνει. Δεν είναι γιατρό. Ψευδισμό. Λοιπόν, υπάρχει λέει θεραπεία για τον ψευδισμό. Άρα με ιατρική. Ναι, κάτσε πάνω και μένα τα αυτιά πετάνε και θέλω να τα φτιάξω. Δεν είναι πρόβλημα υγείας, αλλά θα πάω σε πλαστικό για να τα κάνω. Κατάλαβες. Οπότε δεν είναι θέμα υγείας με την έννοια ότι απειλείται. Πάμε τώρα, πάμε σε κάτι όμορφο. Πάμε να δούμε παρακαλώ. Λυπάμαι να πούμε ότι εσείς 10. Στο Wikipedia είναι να πάμε, ως ασθένεια λοιπόν, και να πούμε 16 Δεκεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της Προοδευτικής, η επίλεκτη. Βετεράνοι Πειραιά, η Καραβολίδα και οι επίλεκτοι φίλοι διοργανώνουν έναν πολύ όμορφο φιλανθρωπικό αγώνα στο γήπεδο της Νίκαιας εις μνήμη της Ελένης Ιωαννίδου. Εδώ λοιπόν να το πούμε, 16 Δεκεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα ο μεγάλος αυτός φιλανθρωπικός αγώνας από τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Προοδευτικής στο γήπεδο της Νίκαιας. Πραγματικά είναι μια όμορφη προσπάθεια που γίνεται ένας όμορφος φιλανθρωπικός αγώνας εις μνήμη της Ελένης Ιωαννίδου. Ένας αγώνας που πρέπει να πάμε όλοι για να στηρίξουμε το φιλανθρωπικό αυτό σκοπό που θα γίνει, ξαναλέμε, στις 16 Δεκεμβρίου στο γήπεδο της Νίκαιας. Πάμε γρήγορα να δώσουμε κόντρα στο Collagen, πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, πάμε να φτιάξουμε την υγεία μας. Πάμε λοιπόν 2.11.600 μόνο με 39,90, 2 μπουκάλια κόλτερη αξιοκόλογεν, φουλ στη βιταμίνη, φουλ στην κουρκουμίνη και φυσικά δώρα υγείας. Ή 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για να κάνουμε αποτοξίνωση στον οργανισμό μας ή Felicity το νούμερο προϊόν για να ρυθμίσει την ψυχική μας υγεία και να είναι στα ύψη. Να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, χωρίς να έχουμε έτσι μεταπτώσεις της ψυχολογικής μας κατάστασης. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Το ιδανικό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, το Golden Reaction Collagen, με βάση 4 δυνατά συστατικά, κολαγόνο, υαλουρονικό, κουρκουμίνη, μαγνήσιο και την ενισχυμένη βιταμίνη C και πολλών βιταμινών της σειράς B, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό ενίσχυσης του οργανισμού. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Το κολαγόνο βοηθάει στην αντιγύρανση και την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού. Βοηθάει τα οστά και τις αρθρώσεις. Βοηθάει στην υγεία των μαλλιών και νυχιών. Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε στις φίλες τηλεθεάτριες που επιθυμούν να έχουν μακριά και υγιή μαλλιά. Μακραίνουν γρήγορα δηλαδή τα μαλλιά, αλλά και τα νύχια μας. Μην ξεχνάμε όμως και την ενέργεια που προσφέρει το Golden Reaction σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω. Συμβάλλει στην αύξηση της εγρήγορσης και παραγωγής ενέργειας.
Ο οργανισμός μας αποκτά αποθέματα ενέργειας και μπορεί να ανταπεξέλθει και με το παραπάνω στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Πάμε τώρα να αναφερθούμε στην κουρκουμίνη που περιέχει το Golden Reaction Collagen, αυτή τη χρυσή ουσία με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αλλά και τη συμβολή της στη μείωση του σωματικού λίπους, η οποία έρχεται να ενισχύσει όλη τη φόρμουλα του κολαγόνου, απελευθερώνοντας το λίπος από τα λιποκύτταρα. Να δούμε αναλυτικά τις θαυματουργές ιδιότητες της κουρκουμίνης. Η κουρκουμίνη λοιπόν έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF, η οποία βοηθά στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Golden Reaction Collagen, λοιπόν, για πολλούς και σημαντικούς λόγους. Λαμπερό δέρμα, υγιή μαλλιά και νύχια, ενυδάτωση του δέρματος, υγιείς αρθρώσεις, μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα, βιταμίνες C, B1, B2, B5, B6, φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας, κολαγόνου και αλουρονικού οξέως που μπορεί να δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό μας. Το Champions έχει την ιδιαιτερότητα να έχει σπιρουλίνα, χλωρέλα και συνένζυμο Q10. Έχει δηλαδή τρεις υπερτροφές μαζί, οι οποίες δίνουν στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζονται καθημερινά. Δίνουν τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχει περισσότερο οξυγόνο, περισσότερο ασβέστιο, περισσότερο σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, πυρίτιο, με αποτέλεσμα ο οργανισμός κάθε μέρα να ενισχύει το νοσοποιητικό του, να ενισχύει την ιδιότητά του κόντρα σε κάθε δύσκολη συνθήκη ασθένειας, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πάντα υγιής. Η σπιρουλίνα με χλωρέλα και με συνένζυμο Q10 που έχει το Champions έχει μια μοναδική ιδιότητα. Έχει τη δυνατότητα με μία ταμπλέτα, παίρνοντάς την στη διάρκεια της ημέρας, να αντικαταστήσεις πολλά από τα βλαβερά θρεπτικά συστατικά τα οποία τρώμε. Έτσι λοιπόν ένας οργανισμός είναι απαραίτητο, θα έλεγα, ότι πρέπει να ενισχύει τον οργανισμό του παίρνοντας μία, δύο ή και τρεις ταμπλέτες σπιρουλίνα καθημερινά μέσα από το Champions και μέσα από τα θρεπτικά συστατικά τα οποία περιέχει και η χλωρέλα. Η σπιρουλίνα λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο μυοσκελετικό και σε πολλές άλλες ακόμα λειτουργίες στο νοσοποιητικό μας και στον οργανισμό μας. Η δε χλωρέλα βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του pH του αίματος. Το συνένζυμο Q10 το οποίο περιέχει αυτή η μικρή ταμπλέτα την οποία βλέπετε δίνει τη δυνατότητα στο μυοσκελετικό μας να αποδέχεται κάθε βαριά εργασία την οποία κάνουμε, κάθε στρες στο οποίο είμαστε. Και έτσι κάθε μέρα είναι δεδομένο ότι τα συστατικά τα οποία παίρνουμε από το Champions μας είναι τόσο απαραίτητα που αυτομάτως πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει λοιπόν κάθε μέρα 3 με 4 ταμπλέτες πυρουλίνας να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ δυνατό ανοσοποιητικό και ένα πολύ ισχυρό μυοσκελετικό και πάντα να έχουμε την υγεία μας. Όπως προσέχουμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας. Felicity, το απόλυτο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Συμπλήρωμα διατροφής κατευθείαν από τη φύση. Ελέγχει τις μεταπτώσεις της διάθεσης. Felicity, αντιδράστε στην καταπίεση. Δώστε ζωή στη ζωή σας. Διώξτε το σκοτάδι, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας. Felicity, ψυχική ισορροπία χωρίς καμπανεβάσματα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Η φύση δίνει τη λύση. Με βάση τη ροδιόλα περιέχει ασβαγκάντα, σισάντρα, θεανίνη, μελισσόχορτο, μαγνήσιο, βιταμίνη B6, ψευδάργυρο και βαλσαμόχορτο. Μη φοβάστε το άγχος και την ψυχική καταπίεση. Διώξτε το σκοτάδι από τη ζωή σας, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας.
Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Πάμε τώρα και στη γενική. Πάμε να δούμε γιατί έχει βγει βατίδα εδώ και κάποιες μέρες και αρχίζει και λέει για την απογοήτευση που είχε από τους άντρες. Ναι, γιατί υπήρχαν και κάποιοι σύντροφοι που μας λέει δεν δέχτηκαν και τα παιδιά της. Ναι. Αυτό είναι σοβαρό πάντως. Γιατί από τη στιγμή που έχει τα παιδιά, τι είπαν, επειδή έκλεισε η ζωή της. Και τι έπαθε. Έχει λέει απογοητευτεί. Δεν θα πεθάνει πάντως. Ναι, σίγουρα θα πεθάνει. Ευτυχώς. Θα μπορούσε όμως πάνω με τη λογική αυτή να πάει σε έναν ψυχολόγο να το λύσει το πρόβλημα, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα υγείας. Σαφώς. Αν το πάμε έτσι, είναι όλα πρόβλημα. Σε έναν ψυχολόγο θα έπρεπε ίσως να πάει, αν νομίζει ότι είναι τόσο σοβαρό για την ψυχολογική της υγεία. Γιατί δεν είναι σοβαρή η ψυχολογική υγεία, δεν είναι και το ψεύδισμα, όπως λέγαμε πριν, είναι σοβαρό. Άρα και, και η ψυχολογική της υγεία είναι σοβαρή. Εσύ έχετε μείνει στο ψεύδισμα. Για αυτό το λόγο το είπε κιόλας τώρα, ότι δεν είναι σοβαρό. Και του λέω, άμα είναι τέτοιο. Δεν είναι σοβαρό πιο το να έχει νιώσει την απογοήτευση. Ναι, αυτό λέει. Από τους άντρες. Και λέω, εγώ αν είναι σοβαρό, μπορεί να πάει σε ένα ψυχολόγο. Σαφέστατα. Γιατί εσύ έτσι και δεν είσαι παπάει. Την ειρωνεύτηκες. Όχι, δεν την ειρωνεύτηκα καθόλου. Αν μα έχει... τι έκανες. Όχι, αν δεν αισθάνεται. Σου λέω, είναι σε... γιατί δεν σου λέω, αυτό δεν είναι. Όχι, είπε δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Σου λέω, θα μπορούσα να πα ένα ψυχολόγο. Ναι, εγώ δεν την ειρωνεύω με την κυρία Βατίδου. Καταρχήν δεν νομίζω ότι. Να σέβεστε, κάποιο... παρακαλώ, κυρία Ελλούρα. Λίγο. Να σέβεστε όλοι σας. Που είστε και γυναίκα, όχι τίποτα. Να σέβεστε, μια μάνα είναι. Μπορεί να μην ψευδίζετε, αλλά ποτέ δεν ξέρετε τι συμβαίνει με τους άντρες. Μα εσύ το έριξες την κυρία Βατίδου. Εγώ λέω ότι. Τι προνοείς, τι λες εσύ. Ότι απογοητευτεί. Τι είναι αυτό που λες για τους άντρες, τι λέω. Εσύ τι αυτή το λες. Συγγνώμη, αλλά δεν ειρωνεύτηκε η Ρούλα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ο Πάνος ειρωνεύτηκε όταν είπε δεν θα πεθάνει ο. Οπότε έτσι το έλεγε. Δεν θα πεθάνει, είπα όμως, βέβαια. Άρα ήρων είναι ο κύριος Τζίφας, λες. Ηρωνικό ήταν, δεν τον είπα ότι όχι, δεν μπορώ να πω την ήρωνα. Άμα είναι ηρωνικό, θα πολύ μη ήρωνα. Ήταν ηρωνικό. Εν πάση περιπτώσει πάντω η κυρία Βατίδου είχε κάποιο. Ηρωνικό, άρα. Πάντα να ακούσουμε τι λέει η γυναίκα επιτέλου. Και τα δύο παιδιά αστυνομικοί, είσαι χαρούμενη γι' αυτό. Εγώ ήθελα τα παιδιά μου και θέλω τα παιδιά μου και στην πορεία της ζωής τους να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να είναι ευτυχισμένοι με αυτό που επέλεξαν. Όταν είχα τα παιδιά μικρά, δεν δούλευα κάθε μέρα. Βέβαια, αναγκάστηκα να δουλέψω και μέσα στο σπίτι, δούλεψα και εκτός σπιτιού. Γενικά, έχω κάνει πολλή δουλειά. Και με τα παιδιά πολύ δουλειά, αφιερώθηκα στα παιδιά. Κάποια χρόνια είχα τη δυνατότητα, κάποια χρόνια δεν την είχα. Είμαι ευχαριστημένη για το σήμερα. Θεωρώ ότι δεν τους στερήθηκε τίποτα. Ήμουνα μια καλή μαμά που ήμουν πολύ άνετη. Περάσαν ωραία μαζί μου, νομίζω. Και ακόμα περνάνε ωραία και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί. Ήταν και το κίνητρο τα παιδιά μου. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη μου δύναμη. Ο Χρήστος και η Μάιρα, γιατί με βοηθήσανε να σταθώ κι εγώ, γιατί μεγάλωσα μαζί τους, να σταθώ κι εγώ στις δυσκολίες που μας έφερε η ζωή. Περάσατε πολλές δυσκολίες σαν οικογένεια. Σαν τριάδα καλύτερα. Εμένα, ας πούμε, ο Χρήστος ήταν μωρό, μου γλίστρησε από την πανιέρα, ας πούμε. Ήμουνα μόνη μου, σοκ, βέβαια. Η Μάιρα μου έχει πέσει από τον καναπέ. Δεν υπήρχε κάποιος εκεί να. Ξέρεις. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισες μεγαλώντας τα παιδιά σου. Τα οικονομικά μου δεν ήταν, δεν είχα ευκολία. Δηλαδή, πιεζόμουν πάντοτε τα οικονομικά μου, γιατί δεν τους στερούσα και κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι ο πατέρας τους δεν βοηθούσε μέχρι ένα σημείο, βεβαίως βοήθησε. Αλλά, ξέρεις, ό,τι και να μου ζητούσανε, τους το έδινα. Έχεις κάνει restart, ας πούμε, τώρα που είσαι πιο χαλαρή, ότι τα παιδιά έχουν πάρει το δρόμο τους. Θα σου πω, όταν είναι μικρά, λες μερικές φορές σε εκνευρίζουν κιόλας γιατί σου τρώνε το χρόνο σου. Υπάρχουν στιγμές που λες, α, δεν μπορώ. Όταν μεγαλώνουν, σου λείπουνε. Λες, τι θα κάνω τώρα. Αλλάζει η ζωή σου. Ξέρεις, μετά να απολύσεις τις στιγμές του παρελθόντος που γέμιζε το σπίτι, που πήγαινε στην παιδική χαρά, που φτιάχναμε τα μελομακάρονα, που στολίζαμε τα δέντρα και μένεις μόνος σου. Τι γίνεται τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ίσως να ήταν καλύτερα αν έβρισκα κάποιο σύντροφο. Το σκέφτομαι. Απ' την άλλη, λέω, ίσως είναι καλύτερα να είμαι και μόνη μου. Μου λείπει, ίσως αν θέλεις,
η εσωτερική γαλήνη που θα μου έδινε ο σύντροφος. Πέρασε από τη ζωή σου κάποιος άνθρωπος που σκέφτηκες είτε να παντρευτείς είτε να κάνεις σύμφωνος. Βέβαια, ίσως το timing, ίσως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν έτοιμος τότε, ίσως η κατάσταση ήταν κανονικά. Θα λέγεις ότι είναι πιο εύκολο. Λόγω του ότι είμαι πιο ελεύθερη. Γιατί όταν ήταν μικρά τα παιδιά, τον ήθελες να είναι και λίγο πατριός. Ψάχνεις και το σύντροφο, παύλα πατριός. Όλες οι γυναίκες που είναι χωρισμένες, που έχουν δύο παιδιά, ψάχνουν να έχεις ο σύντροφός τους, να τα πηγαίνει και καλά με τα παιδιά τους. Συνέβη αυτό στη ζωή σου, δέχτηκαν τα παιδιά σου αντίστοιχα από... Δεν δέχτηκαν αυτοί τα παιδιά μου, με την έννοια των ευθυνών. Σε έχουν απογοητεύσει άντρες. Μόνο. Μόνο. Φυσικά, τι, άμα ήταν και δεν ήμουν απογοητευμένη, θα τον είχα τον άλλον δίπλα μου, θα είχα κάποιον. Μάλιστα. Δεν λέει η Βετίδα. Έχει να πει κάτι άλλο, κύριε Τζίφα? Όχι, ούτε όχι. Κύριε Λεμονή. Τίποτα. Εντάξει, τώρα είναι μια ωραία γυναίκα και όταν τη βλέπεις και δεν ξέρεις, λες αυτή η γυναίκα πόσοι άντρες θα τρέχουν πίσω της. Αλλά τελικά είναι απογοητευμένη. Έχουμε τηλεθεάσεις, κύριε Λούρου. Πάμε γρήγορα τηλεθεάσεις, γρήγορα. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έγινε στα πρωινάδικα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα πρωινάδικα. Μόνο πρωινάδικα, πάμε γρήγορα. Ωραία, πρωινάδικα. Λοιπόν, πρώτη θέση, Κατερίνα Καινούργιο, επίσης επέστρεψε στην πρωτιά. Επέστρεψε το κορίτσι στην πρώτη θέση, 17%. Καινούργιο. 17%. Μπράβο, και με 17% και ανέβηκε πρώτη. Πάμε δεύτερη. Δεύτερη θέση, η Δανάη Μπάρκα, 10,8%. 10,8% και δεύτερη θέση, ναι. Η Μπάρκα, ναι. 10,2% ο Γιώργος Λιάγκας στην τρίτη θέση με το πρωινό. Ναι. Τέταρτο το πρωινό μας, 9,5%. Ναι. Πέμπτο το Star με το Breakfast at Star, 7,3%. Ναι. Τελευταίο και κατεδραμένο το Open, 3,6%. Με τη μαγκύρα μας, ναι. Wow. Το κορίτσι μας, με τα φιλιά μας. Πάμε γρήγορα όμως, Golden Reaction Collagen. Πάμε γρήγορα να πιούμε κολαγόνο, πάμε γρήγορα να δυναμώσουμε, γιατί το Golden Reaction Collagen είναι απαραίτητο για τον οργανισμό μας. Δείτε γιατί. Είστε αθλητής, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, γυμναστής, προπονητής, φυσιοθεραπευτής. Αυτό το μήνυμα σας αφορά. Η καταπώνηση σε συνδέσμους και τένοντες είναι εξαιρετικά συχνή σε όσους αθλούνται. Η πιο αποτελεσματική παρέμβαση είναι η ενίσχυση του οργανισμού με κολαγόνο τύπου 1. Ο σύνδεσμος είναι ένας ινώδης συνδετικός ιστός που συνδέει τα οστά μεταξύ τους. Δυνατοί τένοντες και σύνδεσμοι με την ανάλογη κατανάλωση Golden Reaction Collagen εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα στο σώμα. Οι ειδικοί τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί στην εξαγωγή του κολαγόνου από θαλάσσιους οργανισμούς, το αποκαλούμενο Marine Collagen, όπως το Golden Reaction, που θεωρείται το ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο. Ένα συνδυασμό συμπληρωμάτων κολαγόνου και προπόνησης δυνητικά βοηθάει στην αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης. Golden Reaction Collagen λοιπόν για δυνατούς συνδέσμους και τένοντες. Οι τένοντες είναι ισχυρότεροι αλλά λιγότερο ελαστικοί από τους συνδέσμους. Οι τραυματισμοί των τενόντων συμβαίνουν συχνότερα στη μυοτενόντια συμβολή. Είναι η περιοχή με τη μικρότερη αιματική παροχή και γι' αυτό τραυματίζεται συνήθως. Ζητήστε σήμερα να προμηθευτείτε από την TV Forum 2 μπουκάλια Golden Reaction Collagen στην καταπληκτική προσφορά των 39,90 και δώρο 100 ταμπλέτες Champions ή εναλλακτικά το Felicity. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Μόνο με 39,90 δίνετε άλλη δύναμη στο σώμα σας.